Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο έχει ζητήσει μια σύντομη παρέμβαση ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κύριε Υπουργέ, δυστυχώς πάλι αδιάβασος είστε. Είστε λίγο αδιάβασος πάλι. Δυστυχώς. Ακούστε λίγο. Είπατε ότι δεν ξεχνάτε την Κύπρο. Εγώ δεν λέω ότι την ξεχνάτε εσείς. Λέω όμως ότι ΑΟΣ με την Κύπρο δεν κάνατε ακόμα. ΑΟΣ με την Κύπρο. Λέω ότι το ενιαίο αμυντικό δόγμα το έχετε σπάσει εδώ και περίπου 10 χρόνια. Λέω ότι εσείς ως κυβέρνηση ψηφίσατε Τούρκο υποψήφιο για διευθυντή στο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας. Ενώ οι Κύπροι πρότειναν άλλον. Λέω, μια και μιλάτε για διαστρέβλωση στις αλήθειες. Όσο και το αν μιλώ με πολιτικούς από την Κύπρο, σας ενημερώνω ότι μιλώ. Και μου λένε τα ίδια πράγματα. Να υπενθυμίσω ότι όταν ζήσα στο Πασόκ, παλιά, είχε προτείνει η Κύπρος για ΑΟΣ, αλλά τότε ο Γεώργιος Ανδρέας Παπανδρέου αρνήθηκε. Και μάλιστα πήρε και τηλέφωνο, το λέει αυτό, όχι εγώ Βελόπουλος, ο Κακουλίδης. Και ο Χρυστοδουλίδης το είπε. Το είπαν. Το είπαν. Και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου τους είπε: μην προκαλείτε την Τουρκία, μην κάνετε γεωτρήσεις. Μην πάμε παρακάτω, θα εκτεθείτε. Και εσείς και η κυβέρνηση, και είναι εθνικό το θέμα. Εγώ έκανα μερικές επισημάνσεις για να ξέρετε τι γίνεται. Δεν μου απαντήσατε όμως. Η Τσεχία που επίσημα είπε ότι ήθελε να στείλει πυροσβέστες και υλικοτεχνική υποδομή, αρνηθήκατε, ναι ή όχι? Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας που είπε ότι ήθελε να στείλει 4 αεροσκάφη εδώ και 6 μέρες, αρνηθήκατε, ναι ή όχι? Αυτό ρώτησα εγώ. Τώρα πόσο εσείς τα λέτε διαφορετικά είναι άλλο θέμα. Αν κάηκαν πόλεις, θα σας πω κάτι πολύ απλό. Ρωτήστε τον Βόλο τι έγινε που έφτασε στη βιομηχανική περιοχή η φωτιά. Ρωτήστε τον. Πεδιάδα είναι, κύριε Υπουργέ. Εκεί που και εγώ ήταν τα πεδιάδα. Δεν ήταν βουνό απόκρημνο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα ισιάδι ήταν ο Βόλος. Ένα ισιάδι ήταν ο Βόλος. Εντάξει. Ξέρουμε από Βόλο, αγαπητοί κύριε συνάδελφε. Ξέρουμε καλά. Η βιομηχανική περιοχή δεν ήταν βουνά. Να πάμε να μιλήσουμε λίγο σοβαρά εδώ μέσα. Οι πέντε νεκροί. Οι πέντε νεκροί. Ούτε αυτό είναι σημαντικό. Ούτε αυτό. Και εγώ δεν είπα κάηκαν πόλεις. Είπα κινδύνευσαν να κάνουν πόλεις. Μη διαστρέφετε αυτά που λέω. Έκκληση παράκληση. Επαναλαμβάνω. Κινδύνευσαν να κάνουν πόλεις. Για Τσεχία, Ρωσία περιμένω απαντήσεις. Και πρέπει να πω το εξής. Είπατε ότι έχουμε πολλά φοιτητικά μέσα. Σας διαψεύδει ο Πρωθυπουργός. Σας είστε αγράμματος. Ανενημέρωτος. Ο Πρωθυπουργός πήγε εδώ κάτω στην Ελευσίνα πριν από 10 μέρες και είπε ότι τα SL-15 βγάζουν βλάβες. Ο ίδιος το είπε. Τι πτυτικά μέσα πήρατε, τα air tractor που δεν πετάνε πάνω από 6 μποφόρ? Σας λέω επιχειρήματα. Δεν μιλάμε στον αέρα εδώ. Εδώ θα μιλάμε με επιχειρήματα. Και επίσης, ρώτησα το 1,7 δις από το Μάρτιο όταν ανακοινώσα το πρόγραμμα Αιγής και ουδέποτε ξεκίνησε. Και ο Πρωθυπουργός είπε χθες ξεκινάει τώρα. Ένα χρόνο μετά. Όσο για τις ανεμογεννήτριες, κύριε Υπουργέ. Θα τα χαλάσουμε. Μισό λεπτό. Θα τα χαλάσουμε. Εγώ δεν σας είπα την άποψή μου. Γιατί αν πω την άποψή μου, θα βάλω μπουρλότο εδώ μέσα. Είπα ότι η ΡΑΕ, στο χάρτη που έχει ανοιχτημένο δημόσια στο διαδίκτυο, λέει πού συζητάμε να μπουν οι ανεμογεννήτριες. Εντελώς συμπτωματικά. Στα μέρη που καίγονται, είπα, είναι οι συγκεκριμένες περιοχές. Ρόδος, Κέρκυρα, Δερβενοχώρια και Εύβοια. Αυτό είπα. Αν εσείς το διαψεύδετε, είναι άλλο πράγμα. Εγώ είπα σύμπτωση. Εγώ είμαι καλόπιστος άνθρωπος, κύριε Υπουργέ. Δεν πιστεύω ότι πραγματικά οι επιχειρηματίες έχουν τέτοια συμφέροντα. Γιατί αγαπάνε την Ελλάδα. Αγαπάνε την Ελλάδα τόσο πολύ αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δεξαμενόπλια και φέρνουν από τη Ρωσία ελαφρέο πετρέλαιο και πληρώνει πανάκριβα 2 ευρώ βενζίνη ο Έλληνας για να οικονομούν δισεκατομμύρια αυτοί. Είναι εθνικοί ευεργέτες. Έτσι αποκαλώ εγώ. Και να πω το εξής. Ποιος σας είπε ότι οι ανεμογεννήτριες δίνουν αυτονομία σε περιοχή? Τι λέτε αυτά? Τι είναι αυτά που λέτε? Αν έχει άπνοια δεν δίνουν καθόλου ρεύμα. Αν έχει άπνοια δεν δίνουν ρεύμα. Αν δεν έχει ήλιο δεν δίνουν τα φωτοβολταϊκά ρεύμα. Τι είναι αυτά που λέτε στον ελληνικό λαό? Και επίσης, εδώ έρχεται να μας πείτε δηλαδή ότι οι φίλοι σας οι Γερμανοί που σας πουλάνε τις ανεμογεννήτριες είναι ηλίθιοι που τις ξυλώνουν από μέρη και τις φυτεύετε εσείς. Είστε πιο ευφύης εσείς. Εσείς, ο κ. Πρωθυπουργός και οι φίλοι σας, είστε πιο ευφύης από αυτούς. Κλείνοντας, κάνατε ένα πολιτικό ατόπιμα. Το οποίο το κάνει η Νέα Δημοκρατία συνεχώς. Πραγματικά ενοχλούμε. Όταν κουνάτε το δάχτυλο στις συναδρέφους σας για το 41% που πήρατε, εγώ θα σας το πω ευθέως. Τι λέτε δηλαδή, να μην κάνουμε κριτική? Έχετε την απέτηση να μην λέμε τα κακό κείμενα?
Έχετε δει να πέσει επειδή πήρε 41% να γονατίσουν όλοι οι υπόλοιποι εδώ μέσα και να λένε καλά τα κάνατε. Αγαπητέ και Χρυσοκοίδη, πλανάστε πλάνη νυχτράν. Κάνετε λάθος. Εδώ δεν παίζουμε ούτε πλάκα κάνουμε. Θα σας τα λέμε όπως έχουν τα πράγματα, θα υπομένετε τη βάσανο της αληθείας. Θέλετε, δεν θέλετε. Και όταν είστε εδώ, θα έχετε επιχειρήματα και απαντήσεις. Δεν θα βγαίνετε να μου λέτε πράγματα που δεν ισχύουν. Σας ρωτώ. Η Τσεχία ζήτησε να μας βοηθήσει. Η Ρωσία ζήτησε να μας βοηθήσει. Αυτές τις απαντήσεις θέλω εγώ. Αν είχα 4 αεροσκάφη ρωσικά, δεν θα είχα νεκρούς. Δεν θα θρυνούσαμε 5 ανθρώπους τουλάχιστον. Αυτό λέει η ελληνική λύση. Γιατί σέβεται και εσάς, σέβεται την κυβέρνηση, αλλά δεν σέβεται τα ψέματά σας. Δυστυχώς, κύριε Χρυσοχοίδη.